έκπληξη. Περίμενα περισσότερο τον Bishop, τον Hollingsworth και τον Tuki Brown. Τζάμπολ. Με νικητή τον Adway, ο οποίος έσπρωξε την μπάλα στον Hollingsworth. Πρώτη επίδεση για την ομάδα της Πετρολίνα ΑΕΚ. Με τον Σιμιτζή. Ο Adway κρατάει την μπάλα. Φάουλ. Μιχαήλ πέρασε. Πολύ ωραία στον Τέιλορ. Καλάθι και φάουλ. Από την προσπάθεια του Σιμιτζή να τον σταματήσει. 3-0 μπροστά ο Κεραυνός. Μπράουν. Θέλει να περάσει προς το καλάθι. Πολύ ωραία κίνηση. Και με ανάποδο χέρι και την μπάλα στο ταμπλό. Θα την αφήσει στο καλάθι. 3-2. Τέιλορ τον αφήνουν εκεί. Δεν το θεωρούν απειλή οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Adway μένει πιο πίσω για να παίξει την άμυνά του. Σάιμον Μιχαήλ για τρεις μέσα. Απλά περάσουμε τις αντιδράσεις των δύο πάγκων. Ο κύριος Χριστόφορος Λιβαδιώτης, όταν δέχτηκε το πρώτο καλάθι κεφάλου της ομάδας του, μπήκε κυριολεκτικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο και τρίποντο Μπράουν Ανδρέα, συνεχίζεις. Συνεχίζει, Ανδρέα. Ενώ από την πλευρά του κύριο Καγκούζη έδειξε κάποια πράγματα συντακτική, κυρίω να βγαίνουν τα screen αλλά και να βγαίνει και το pick and roll στα κομμάτια τη επίθεση. Μάλιστα. Τρίποντο τώρα από τον Ρέινολτς. 9-15 κασουτάρι για τρει και φτωχή. Με τη... Όχι λήξη, αλλά κάναμε μείνει γύρω στα 4 ευθερόλεπτα για το τέλο. Πάμε στον Ανδρέα τον Απόστα, το έχει κάτι να μα μεταφέρει. Απλά να μεταφέρουμε τι εκφράσει των δύο προπονητών στον πάγκο. Από τη μία στην ομάδα τη ΑΕΚ τα έχουμε καλά. Καλάθι και φάουλ από τον Τούκι Μπράουν. Δεύτερο ριμπάου για τον Τούκι Μπράουν που πάει μέχρι το άλλο καλάθι. Αστοχή. Νέο επιθετικό ριμπάου τον Μπίσοπ. Για τρει ο Παντελή μέσα. 27-30. Η ΑΕΚ έχει ευκαιρία να μειώσει κι άλλο τη διαφορά. Πάει στο καλάθι ο Σιμιτζή, το λέει up, εύστοχο 29-32. Μπίσοπ. Είναι το δεύτερο ή τρίτο λάθος του Κεραυνού με παραβίαση των 24 και πλέον η Άκη έχει λιγότερα λάθη από τον Κεραυνό. Μπίσοπ για τρεις, μέσα! Προβάδισμα η ΑΕΚ, 35-34. Πρώτο προβάδισμα της ΑΕΚ. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και για να δούμε το τρίποδο του Χόλινς Κορκόντα. Μέσα! 38-34. Το Ρέινολτς θέλει να επιταχύνει, πέφτει, χωρίς φάουλ είναι διαιτητές. Σιμιτζής πάει προς το καλάθι, παίρνει φάουλ, βάζει και το καλάθι. Κρόκετ, ωραία η προσποίηση, το σούτ εύστοχο. 50-41. Περισσότερο ένα σώμα για να τρομερό μπλοκ από τον Πασαλή πάνω στον Τούκι Μπράουν. Και στην άλλη πλευρά ο Σάιμον ο Μιχαήλ θα πάρει το... Το σκριν του Κρόκετ. Ωραία το pick and roll. Άλλο ένα τρομερό μπλοκ από τον Μπίσοπ. Αλλά τρομερό καλάδι κεφάλαιο από τον Πασαλή. Στα 6 δευτερόλεπτα επίθεση του Κεραυνού. Τσάνλε πέρασε και θα καρφώσει. 53 όλα. Η πάσα έξω. Σουτ για τρεις μέσα από τον Κρόκετ. 53-56. Επανέρχεται. Σιζόπουλος για τρεις, ισοφαρίζει, 56 όλα. Σάιμον ο Μιχαήλ, το σκριν του Κρόκετ, περνάει ο Σάιμον, πετάει την μπάλα στο ταμπλό και στο καλάθι, 56-58. Χόλινγκσγουορθ, σουτάρει για τρεις, μέσα. Τρομερό πικ από τον Adway, του έδωσε ελεύθερο σουτ. 5,5 τελευταία λεπτά, μέσα και ο Τσάντλερ, τρίποντο και από αυτόν. 61-59 μπροστά ο Κεραυνός. Πάσα στον Σάιμον Μιχαήλ, σουτάρει για τρεις από τη γωνία. Άστοχα, θετικό ριμπάντο τον Κρόκετ. Για τρεις ο Τίγκας από την κορυφή. Μπήκε, βγήκε, καταλήγει στο καλάθι μπάλα. 63-66. Μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Ο Κεραυνός μπροστά με συν 3. Σιζόπουλος θέλει να απαντήσει. Το κάνει! 66 όλα. Αυτό είναι και σε ηλικία και σε ωριμότητα όμως. Κρατάει ο Τίγκας. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Κεραυνού. 5. 2 σουτ για 3. Μέσα! Ο Φίλιππος ο Τίγκας. 66-71. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Κεραυνού, ο οποίος ροκανίζει το χρόνο. Τσάντλερ πάει προς το καλάθι, πετάει την μπάλα ψηλά και σκοράρει. Τρομερό καλάθι από τον Τσάντλερ. Στον Παντελή κλέβει ο Τίγκας που φεύγει στον ευθυνιασμό και φτάνει στο lay-up. 68-77. Ο Μπίσοπ τρέχει,
10 δευτερόλεπτα ακόμα, σηκώνεται για 3, αστοχή, ριμπάντα τον Κρόκετ, τέλος της αναμέτρησης, η ΑΕΚ δεν κάνει φάουλ, ο Τσάντλερ, ο Κρόκετ και ο... Ο νέος Ιωάννης ο Πενταρής δεν παίζει την μπάλα. Να αφήνει να κυλήσει, τέλος της αναμέτρησης. 72-82 το τελικό σκορ. Ο Κεραυνός θα κατακτήσει το κύπελο για το 2023-2024. Θα μείνουμε εδώ, θα παρακαλέσω τους δύο συναδέλφους όταν έχουν κάποιον κοντά τους να με ενημερώνουν ώστε να δίνω την μπάσα και στο μικρόφωνο του καθενός. Θα πάρουν το ρεπορτάζ τόσο ο Ρόδος ο Μιλιάδους όσο και ο Ανδρέας ο Απόστρατος. Βλέπουμε εδώ τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη να χαιρετά έναν προς έναν τους παίκτες του Κεραυνού και τον Μιχάλη τον Κακιούζη και τον Νίκο Στυλιανού και ο Μπίσοπ, ενώ στείνεται και ο χώρος των απονομών την ίδια ώρα για να δοθεί το τρόπαιο για τη σεζόν, το 12ο κύπελο στην ιστορία του Κεραυνού.